Καλό μεσημέρι. Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα και ιδίω στην Αττική, αλλά όχι μόνο, παραμένει βεβαρημένη και το σύστημα υγείας εξακολουθεί να δέχεται μεγάλη πίεση. Τα συνολικά δεδομένα θα εξεταστούν αύριο από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, η οποία θα καταθέσει τις εισηγήσεις της, και η κυβέρνηση θα πάρει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Στόχος, όπως τόνισε χθε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN, είναι να δούμε έξυπνα πώ από τη μία θα επιτρέψουμε περισσότερε δραστηριότητε, χωρί από την άλλη να κάνουμε συμβιβασμού στη βασική στρατηγική μα για την ανάσχεση τη πανδημία. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η κόπωση που υπάρχει στην κοινωνία και αναζητούνται βαλβίδες αποσυμπίεση που μπορεί να ενεργοποιηθούν σε ένα κοντινό ορίζοντα. Πάντοτε βέβαια με κανόνες και αυξημένη προσοχή. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα βήμα στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του ΕΣΥ, ειδικά στην Αττική. Ήδη δύο ιδιωτικέ δομές, το Λιτό και το Ιατρικό Περιστερίου, νοσηλεύουν COVID περιστατικά, ενώ το νοσοκομείο Ερίκο Δινάν έχει μπει στην εφημερία του ΕΣΥ για non-COVID περιστατικά. Το στρατιωτικό νοσοκομείο Νίμιτ έχει μετατραπεί σε non-COVID νοσοκομείο. Και το Ονάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εφημερεύει καθημερινά για όλα τα επίγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά Αττικής και Νοτίου Ελλάδος. Για μία ακόμη φορά, όλη η Ελλάδα λειτουργεί και πάλι ως μία υγειονομική περιφέρεια. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας παραχωρεί στις δύο υγειονομικές περιφέρειες της Αττικής άλλες 550 κλίνες, από τις οποίες οι 450 non-COVID και οι 100 COVID. Το Hellenic Healthcare Group παραγωρεί 300 κλίνε. Το IASO Group 100 κλίνε. Ο Όμιλο Αθηνών 50. Ο Όμιλο Ευρωκλινική Αθηνών 60. Ο Όμιλο Βιοιατρική 40. Επιπλέον, το Νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό μετατρέπεται σε νοσοκομείο COVID. Το Γενικό Νοσοκομείο τη Αεροπορία 251 μπαίνει στι εφημερίε του Εθνικού Συστήματο Υγεία για non-COVID περιστατικά. Το σεισμανόγλιο θα ενισχυθεί με 10 επιπλέον πολυδύναμες μεθ COVID. Παράλληλα, παραδίδονται στα νοσοκομεία της Αττικής 900 αναπνευστικές συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου. Για τους εμβολιασμού. Στο μεταξύ, όπως είναι καλά γνωστό, οι εμβολιασμοί στη χώρα μας προχωρούν με ασφάλεια, υποδηματικό τρόπο και γρήγορους ρυθμούς, ανάλογα πάντα με τις ροές εμβολίων που φτάνουν στη χώρα μας έχουν ήδη ξεπεράσει το 1.345.000 και περισσότεροι από 915.000 συμπολίτε μα έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για εκπαιδευτικούς μαθήτριες και μαθητές άνω των 16 ετών των σχολικών μονάδων της ειδική αγωγής και εκπαίδευσης που έχουν υποβάλει αίτηση για εμβολιασμό και μπορούν να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους. Από αύριο ανοίγει πλατφόρμα για τα ραντεβού των συμπολιτών μας, περίπου 250.000 συμπολίτες μας, με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου. Θα ακολουθήσει στις 26 Μαρτίου το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα ραντεβού συμπολιτών μας της ηλικιακή ομάδας 70 έως 74 ετών και τις αμέσως επόμενες ημέρες, στις αρχές Απριλίου, θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα ραντεβού των συμπολιτών μας της ηλικιακή ομάδα. 65 έως 69 ετών. Εκτιμάται μάλιστα ότι τον Απρίλιο θα γίνουν 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί, περισσότεροι δηλαδή από όσους έχουν γίνει μέχρι σήμερα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τα εμβόλια της Johnson Johnson, τον αριθμό των οποίων θα γνωρίζουμε τις επόμενες ημέρες. Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Ιδιαίτερα θετικό για τη χώρα μας είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Όπω ανακοίνωσε χθε, η πρόεδρό τη, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υιοθέτησε πλήρω την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, με το οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτε θα μπορούν και πάλι να έχουν εύκολη μετακίνηση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιστοποιητικό αυτό, όπω από την αρχή είχε διευκρινίσει ο Πρωθυπουργό, θα λειτουργεί σαν λωρίδα ταχεία κυκλοφορία, καθώ θα απαλλάσσει του ταξιδιώτε από γραφειοκρατικέ διαδικασίε και ταλαιπωρία, καλύπτοντα τρει τύπου πιστοποιητικών. Πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά τεστ και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19. Προφανώ λοιπόν δεν πρόκειται για ένα πιστοποιητικό επιπολαιότητα και πολιτική ανυκανότητα, ούτε για πρωτοβουλία καταδικασμένη να αποτύχει, αλλά για μια σημαντική επιτυχία των προσπαθειών του Πρωθυπουργού που θα συμβάλλει στη διευκόλυνση και την τόνωση των τουριστικών ροών προ τη χώρα μα. Σε ό,τι αφορά την οικονομία. Χθε το ελληνικό δημόσιο πέτυχε κάτι που, όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό, ήταν αδιανόητο πριν από δύο χρόνια. Για πρώτη φορά από το 2008 προχώρησε στην έκδοση τριακονταετού ομολόγου και άντλησε 2,5 δις ευρώ με χαμηλό επιτόκιο. Η εξέλιξη αυτή, και μάλιστα την ώρα που επικρατεί η διεθνή αβεβαιότητα εξαιτία τη πανδημία, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη τη διεθνού επενδυτική κοινότητα στη διαχείριση τη δυνατότητα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Είναι μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι προσφορές ήταν υπερδεκαπλάσεις του ποσού που ζητήθηκε και το 90% πήγε σε ξένους επενδυτές. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Με τη συνήθη διαδικασία θα τις μεταφέρει ο αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Γιώργος Ευθυμίου, τηρώντας πάντα τη σειρά προτεραιότητας. Η κυρία Αμαλία Κάτζο από το newsbob.gr. Κυρία Εκπρόσωπε, ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρας, σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη, χαρακτήρισε το πιστοποιητικό εμβολιασμού που τρομολογεί η Κομισιόν ανοησία όταν έχει εμβολιαστεί το 7% των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι απαντάτε, ε, Καταρχά, ε, πιστοποιητικό επιπολαιότητα, όπω προανέφερα και στην εισαγωγή μου. Το είχε χαρακτηρίσει αρκετά ο κύριο Τσίπρα όταν ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι και είναι μια πρόταση η οποία υιοθετήθηκε. Ε, θέλω να πιστεύω ότι ίσω δεν έχει διαβάσει καλά την πρόταση που έ, έβαλε χθε σε διαβούλευση και σε δημοσιότητα η Κομισιόν, η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί εντό του επόμενου τριμήνου και η οποία θα τονώσει όχι μόνο τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και συνολικά θα βοηθήσει στην ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία. Και πρόκειται μια επιτυχία για τη χώρα και μια ενίσχυση της εικόνας και του μπραντ της χώρας που καλό θα ήταν να αναγνωρίσει και η αντιπολίτευση. Ο κύριος Άγγελος Μόσχοβας από το iefimerida.gr Η κυβέρνηση προχωρά σε αναθεώρηση κάποιων περιορισμών όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργό στο CNN. Παρά τα αυτά, όπω είπατε και εσεί στην εισαγωγή σα, οι αριθμοί τρομάζουν με αρνητικά ρεκόρ σε κρούσματα, διασυλλομένου και νεκρού. Γιατί λοιπόν χαλαρώνουν τα μέτρα, αποδείχθηκαν αποτυχημένα, όπως είπε το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Μόσχοβα, δεν μιλάμε για ανοίγματα. Νομίζω ότι δεν είναι ο η ενδεδειγμένη λέξη και ορολογία. Αυτό που περιγράφουμε και θα εξετάσει και η Επιτροπή στη συνεδρίασή της είναι εργαλεία για την καλύτερη τήρηση των μέτρων, εργαλεία που ταυτόχρονα θα προσφέρουν βαλβίδες αποσυμπίεσης στους κουρασμένους, όπως έχουμε πει, πολίτες από τα περιοριστικά μέτρα. Εργαλεία που δεν θα παραγνωρίζουν το γεγονός ότι ανοίγει ο καιρός, το γεγονός ότι πρέπει να αποφεύγουμε συγκεντρώσεις σε σπίτια και σε εσωτερικούς χώρους. Αντιθέτως, οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους είναι πιο ασφαλείς πάντα ε, υπό την αίρεση των επιδημιολογικών δεδομένων και πάντα, όπως προανέφερα, χωρίς να τεθεί ένα αμφιβόλο, η στρατηγική για την ανάσχεση της πανδημίας. Ο κύριος Χρήσανδος Κοσελόγλου από τον Αλφα. Κυρία Εκπρόσωπε, κάτω υπό ποιε συνθήκε δεν θα επιτραπεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου στι Μαρ... 29 Μαρτίου, με συγχωρείτε, για το άνοιγμα τη εστίαση στα μέσα Απριλίου. Κύριε Κωσελόγλου, δεν θα κάνω το μάντι. Παρακολουθούμε, αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ε, δεν είναι σημερινή αυτή η συζήτηση. Προφανώ θα το κρίνει η Επιτροπή όταν έρθει η ώρα. Η κυρία Στεφανία Μουρελάτου από τον Αντένα, κοινή ερώτηση με τον κύριο Κοσελόγλου. Μεταφέρω την ερώτηση τη κυρία Μουρελάτου. Πόσο κοντά είναι μια συναντηση μητσοτακη Μιτσοτάκη-Ερντογάν, η τουρκική πλευρά δηλώνει έτοιμη. Κυρία Μουρελάτου, όπω γνωρίζετε, εφόσον οι συνθήκε είναι κατάλληλε και το επιτρέψουν, θα υπάρξει μια συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Τσαβούσοβλου, στις 14 Απριλίου. Σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργό έχει πάντα διαμηνήσει ότι θέλουμε ανοιχτού διάβλους με τη γειτονική χώρα και δεν θα πρέπει να αποτελούν είδηση οι επαφές των δύο χωρών και σε ανώτατο επίπεδο. Ας γίνει ωστόσο πρώτα η συνάντηση που σας προανέφερα και εδώ είμαστε να το δούμε. Ο κύριος Σπυρός από το Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κυρία Εκπρόσωπε, ανακοινώσατε τι νέε κλίνε στην αντιμετώπιση τη πανδημία. Αυτέ οι κλίνε είναι λειτουργικέ χωρί προσωπικό. Πώ σκοπεύετε να διαχειριστείτε επί του πεδίου την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, Όπω γνωρίζετε και από τι εχθέ ανακοινώσει του Υπουργού Υγεία, γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν. Το ΕΣΥ ενισχύεται με κάθε τρόπο. Μπαίνουν κι άλλα όπλα στη μάχη. Είναι η ώρα τη ευθύνη για όλου. Ε, όταν είμαστε σε πόλεμο. Όλοι δίνουν τη μάχη και προσβλέπουμε στην οικειοθελή, για την ώρα, συνδρομή και ιδιωτών γιατρών. Διαφορετικά, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείαστές, θα προχωρήσουμε σε ό,τι είναι συνταγματικά προβλεπόμενο. Ο κύριος Κώστας Αβόπουλος από την Αυγή. Ο αδελφός του, Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρης Τσίπρας, διέψευσε τον ισχυρισμό του Άδωνη Γεωργιάδη ότι καταδικάστηκε για πλαστογραφία και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε με νόμο να τον απαλλάξει. Θεωρείτε πως ο υπουργό Ανάπτυξης πρέπει να ανακαλέσει. Όχι, δεν το θεωρώ. Ο κ. Κώστας Παπαχλιμίτζος από τα Παραπολιτικά. Τι άλλαξε στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις και προγραμματίζεται πλέον συνάντηση... σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Υπάρχουν κινήσεις καλή θέλησης από πλευράς της Τουρκίας. Ε, τι εννοείται, κύριε Παπαχλημίτζο, ότι άλλαξε. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα επιθυμεί ανοιχτού διάβλου και συνεργασία με τη γειτονική χώρα. Όπω ξέρετε, έγινε ο 62ο γύρο των διερευνητικών επαφών και οι πολιτικέ διαβουλεύσει και οι διάβλοι παραμένουν ανοιχτοί. Η κυρία Μαρία Νταλιάνη από το insider.gr. Ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση είπε το πρωί πω η ευθύνη για το πολιτικό μορατόριο ανήκει στην κυβέρνηση. Προτίθεται ο Πρωθυπουργό να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή. Κυρία Νταλιάνη, και από τη χθεσινή ανακοίνωση, ο, ο κύριος Τσίπρας καταρχά δεν απάντησε σε αυτό που τον ρωτήσαμε. Να μας πει τι εννοεί, ε, αν εννοεί ότι πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να νομοθετεί ή να προχωρά νομοθετήματα τα οποία ενδεχομένως τον, τον ενοχλούν. Προκειμένου ο ίδιο σε αντάλλαγμα να σταματήσει να βγάζει κόσμο στους δρόμου, να υποκινεί πορείε και διαδηλώσει. Ε, Ω προ το άλλο σκέλο, η, η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή ε, σε διάβλου. Έχει κρατήσει ανοιχτού διάβλου ε, πάντα σε όλα τα επίπεδα με όλα τα κόμματα και είναι πάντα έτοιμη να, να ακούσει οποιαδήποτε σοβαρή, τεκμηριωμένη πρόταση, αρκεί να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα. Η κυρία Βίκη Σαμαρά από το Νιούς 24-7. Με βάση ποια ακριβώς διάταξη πήρε η ειδική άδεια για βάφτιση ο κύριος Γεωργιάδης και αν θεωρεί σωστή η κυβέρνηση την κίνηση αυτή του Υπουργού Ανάπτυξης ανεξαρτήτως του εάν τυπικά είχε άδεια ή όχι. Κυρία Σαμαρά, αυτό το θέμα, στο ίδιο θέμα έχει απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και απάντησε και εκτενώς με τη χθεσινή τοποθέτηση του στη Βουλή. Ο κύριος Φίλιππος Πανταζής από το eurotoday.gr. Όπω έχει προαναγγελθεί, παρά την έντονη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Δεν φοβάστε περαιτέρω επιδείνωση των ήδη υψηλότατων επιδημιολογικών δικτών. Κύριε Πανταζή, απ απάντησα εκτενώ στην ίδια ερώτηση στον κύριο Μόσκοβα, αν δεν κάνω λάθο. Μιλάμε για εργαλεία που θα βοηθήσουν στην καλύτερη τήρηση των μέτρων χωρί επιδημιολογική επιβάρυνση. Ο κύριο Γιάννη Χριστάκο από το Μέγκα και τα δικαιολογητικά.gr. Κυρία Εκπρόσωπε, με δεδομένη αυτή την κατάσταση που περιγράψατε, αρκετοί επιδημιολόγοι επισημαίνουν ότι πρέπει να έχουμε από εδώ και πέρα πολύ μεγαλύτερο αριθμό των τεστ που γίνονται ημερησίω. Έχετε κάποιο σχέδιο γι' αυτό και αν ναι, ποιο ακριβώ είναι. Υπάρχει στόχο για πάνω από 100-150.000 τεστ την ημέρα ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα, Κύριε Χριστάκο, καταρχά να σα πω ότι η Ελλάδα είναι από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, έχει από τα περισσότερα τεστ αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη χώρα που εφάρμοσε τα rapid test. Μια στρατηγική για τα τεστ που θα λαμβάνει υπόψη και τα νέα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Η στρατηγική αυτή μαζί με την ενίσχυση του ε, ΕΣΥ και την καλύτερη τήρηση των μέτρων είναι ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής μας κατά την επόμενη περίοδο και ενώ υπάρχει αυτή η επιδημιολογική εικόνα ο κύριος Μόσχοβας από το ΆΙΕΦ Εφημερίδα με τον ανασχεδιασμό της στρατηγικής για το ΕΣΥ. Εκτιμάται ότι θα αντέξει το σύστημα υγείας σε υπέρμετρη πίεση. Μήπως πρέπει να γίνει προληπτικά πράξη η απειλή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια για επιτάξεις. Ε, μόλις σας ανέφερα ότι το, έκτακτο, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΕΣΥ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και σε ισχύ εδώ και πάρα πολλέ μέρε. Προστίθενται και όλα αυτά τα όπλα στο ΕΣΥ και ήταν σαφή και η έκκληση του Υπουργού Υγεία ε, και προ του ιδιώτε γιατρού. Ο κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνο από το CNN Greece. Κυρία Εκπρόσωπε, για τι προσαρμογέ στου περιορισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων που επεξεργάζονται ειδικοί και θα τύχουν σταδιακή εφαρμογή, υπάρχει κάποιο όριο για την επαναφορά του. Δεν κατάλαβα την ερώτηση, με συγχωρείτε. Προφανώ θα εννοεί στα κρούσματα. Αν δεν θα σα το... θέσω όριο, κύριε Παπα-Κωνσταντίνου. Προφανώ δεν είμαι επιδημιολόγο. Ε, όλα κρίνονται, αξιολογούνται τα στοιχεία, τα επιδημιολογικά δεδομένα. Όταν είναι η ώρα, η Επιτροπή θα κάνει τι εισηγήσει τη και αρμοδίω θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ο κύριο Νίκο Αρμένη, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το ΜΕΓΑ. Κυρία Εκπρόσωπε, επιβεβαιώνεται δημοσίευμα που αναφέρει ότι νοσηλεύτρια σε ογκολογικό τμήμα νοσοκομείου τη Αθήνα η οποία είχε αρνηθεί να εμβολιαστεί με άλλες πέντε συναδέλφους στο ίδιο τμήμα που επίσης είχαν αρνηθεί να εμβολιαστούν, αλλά και τέσσερις καρκινοπαθείς που παλεύουν για τη ζωή τους. Μήπως πρέπει οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί να μετακινηθούν σε διοικητικέ θέσεις ώστε να μην έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός τους. Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρετε. Νομίζω ωστόσο ότι έχει καθίσταται σαφέ από τη σοβαρότητα τη σημερινή κατάσταση ότι δεν θέλουμε μία σύγκρουση. Το έχουμε ξαναπεί. Καλό όλου να εμβολιαστούν. Τα εμβόλια είναι ασφαλή. Τα στοιχεία υπέρ των εμβολίων και υπέρ του εμβολιασμού είναι συντριπτικά και σε μεγάλο ποσοστό έχουν ανταποκριθεί και οι γιατροί και οι υγειονομικοί τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγεία όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο κύριο Δημήτρη Γκάτσιο από την ΕΡΤ και το Capital.gr. Κυρία ο Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στο CNN τοποθέτησε χρονικά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου τις ημέρες πριν την 15η Μαΐου. Το άνοιγμα θα αφορά και στον εσωτερικό τουρισμό, που σημαίνει άρση των περιορισμών της μετακίνησης από νομό σε νομό εκείνη την περίοδο, ή εξετάζεται αυτή η άρση να έρθει νωρίτερα, για παράδειγμα το Πάσχα. Είναι πολύ νωρί να σα απαντήσω αυτό, κύριε Κάτσιο. Ο κύριο Άγγελο Μόσχοβα από το ΆΗ Εφημερίδα θεωρεί η κυβέρνηση ότι η ευρεία συζήτηση γύρω από το εμβόλιο τη Άστρα Ζένεκα έχει περισσότερο πολιτικά κίνητρα παρά επιστημονικά. Η δική μας απόφαση, για αυτήν μπορώ να σας πω κύριε Μόσχοβα... δεν μπορώ να σχολιάσω αποφάσεις άλλων... Ε, 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 ελήφθη με αυστηρός επιστημονικά κριτήρια. Όπως έχουμε ξαναπεί, δεν υπήρξαν δεδομένα... που να στηρίζουν μια αντίστοιχη απόφαση αναστολής τη δεδομένη στιγμή. Ε, έχει τοποθετηθεί και ο EMA δύο φορές... αναμένουμε και τη σημερινή του τοποθέτηση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα ωφέλη και θέλω να πιστεύω και θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα, δικαιωθεί για αυτή την επιλογή της το να μην αναστείλει τους εμβολιασμού και υπέρ αυτού να σας πω ότι είναι και πολύ ευχάριστο ότι οι συμπολίτε μας που εμβολιάζονται προσέρχονται στα ραντεβού και δεν, αν θέλετε, δεν υποκύπτουν σε αυτό το φόβο ή σε αυτή τη φιλολογία. Είναι πάντω μια επιστημονική συζήτηση. Η ερώτηση του κυρίου Ανανιάδη για τη χαλάρωση των μέτρων έχει απαντηθεί ήδη στι πρώτε ερωτήσει. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ευγενίδη από το reader.gr. Ο κύριο Τσίπρα, μιλώντα το πρωί στο Open, είπε ότι τα μέτρα για τη διαχείριση τη πανδημία δεν είναι έξυπνα, αλλά βλακώδη. Προφανώ θέλει κάποιο σχόλιο, κύριο Ευγενίδη. Τα μέτρα για την. Για τη διαχείριση τη πανδημία δεν είναι έξυπνα, αλλά βλακώδη. Προφανώ θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν άκουσα τι μέτρα προτείνει ο ίδιο. Ο κύριο Χρήσανθο Κοσελόγλου, ερώτηση για, τη συνάντηση, για ενδεχόμενο συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχει απαντηθεί. Πάμε στον κύριο Θανάση Μπαλοδήμα από το Ριουζοσπάστη. Από έγγραφα αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών προκύπτει ότι στι ιδιωτικέ κλινικέ που εντάχθηκαν στο σύστημα αντιμετώπιση COVID μεταφέρονται μόνο ελαφριά περιστατικά. Επιπλέον, μετακινούνται εκεί οι δικηγόμενοι γιατροί από δημόσια νοσοκομεία για να καλύψουν κενά σε προσωπικό. Επομένω, οι κλινικάρχες έχουν και τζάμπα προσωπικό και ασθενεί χωρί ιδιαίτερε ανάγκε, εφόσον δεν είναι βαριά περιστατικά και άφθονο κρατικό χρήμα. Συνιστά αυτό επίταξη και σε εισαγωγικά πανστρατιά δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπω ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Ε, αυτό είναι θέμα ερμηνεία σα, προφανώ, ε, κύριε Παλωδήμα. Το προσωπικό του ΕΣΥ, όπω γνωρίζετε, είναι άρτια εκπαιδευμένο και πάρα πολύ έμπειρο στο να αντιμετωπίζει περιστατικά COVID, εδώ και ένα χρόνο που δίνει τη μάχη με τον εχθρό αυτό. Και επαναλαμβάνω την έκκληση του Υπουργού Υγεία να ανταποκριθούν και συγκεκριμένε ειδικότητε γιατρών, και εφόσον δεν ανταποκριθούν οικειοθελώ σε αυτή την έκκληση η κυβέρνηση θα προχωρήσει στα συνταγματικώ προβλεπόμενα για την επίταξη των υπηρεσιών του. Η τελευταία ερώτησή σα και... απάντησή σα απαντά και στην ερώτηση τη κυρία Κιτζή από το newsbiz.gr. Πάμε στον κύριο Καντέλη από τον Skype. Μπορείτε να δεσμευτείτε εκ μέρου τη κυβέρνηση ότι όποιο πολίτη χρειαστεί μεθ θα υπάρχει κρεβάτι να νοσηλευτεί. Κανένα συμπολίτη μα δεν μένει χωρί ιατρική περίθαλψη. Και κανένα δεν θα μείνει. Όπω σα είπα, όλη η χώρα είναι μια ενιαία υγειονομική περιφέρεια και όλο το ΕΣΥ μαζί με τον ιδιωτικό τομέα είναι ένα ενιαίο εθνικό σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το reader.gr. Ο κύριος Τσίπρας μιλώντας το πρωί στο Open είπε ότι η κυβέρνηση ανοίγαγε τον Κουφοντίνα σε ρυθμιστή του πολιτεύματο. Πώς απαντάτε. <laughs> είναι θράσος αυτό από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ε, κύριε Ευγενίδη. Θα σας διαβάσω κάτι σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει. Το έχει ξεχάσει ο κύριος Τσίπρας. Την ανάρτησή του στο Facebook στις 27 Φεβρουαρίου. Η ζωή του καταδικασμένου για τρομοκρατία Δημήτρη Κουφοντίνα, σύμφωνα με τους γιατρούς, κρέμεται από μία κλωστή. Απευθύνω αυτή την ίστατη ώρα έκκληση στην κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της για να μην κοπεί. Η ανθρώπινη ζωή σε ένα κράτος δικαίου αποτελεί ύψιστο αγαθό ακόμα και όταν πρόκειται για καταδικασμένους επειδή δεν τη σεβάστηκαν. Η δημοκρατία άλλωστε είναι ισχυρή όταν έχει νόμους που ισχύουν για όλους και δεν εκδικείται. Ο κύριος Τσίπρας ήταν κύριε Βιαννίδη αυτός που έσπευσε να υιοθετήσει το Δημήτρη Κουφοντίνα και τα αιτήματά του και να ζητήσει από την κυβέρνηση να παραβιάσει ε, την ένωμη τάξη. Είναι τεράστιο θράσος από την πλευρά του να κατηγορεί την κυβέρνηση ε, γι' αυτό την ώρα που στελέχη της νεολαία του, ξέρουμε όλοι ότι βρίσκονταν στις διαδηλώσεις εκείνες υπέρ του Κουφοντίνα, μαζί με τα Πανό γεννήθηκα 17 Νοέμβρη και συνεχίζουν να διαδηλώνουν μαζί με μπαχαλάκηδες και άλλες ομάδες. Ο κύριος Γιάννης Χριστάκος από το Μέγα και τα δικαιολογητικά.gr Κυρία εκπρόσωπε, τι αποφάσεις θα λάβει η κυβέρνηση εάν για παράδειγμα μια αεροπορική εταιρεία αποφασίσει ότι δεν θα επιτρέπει στο αεροπλάνο άτομο που δεν είναι εμβολιασμένο ή αν μια τουριστική επιχείρηση αποφασίσει ότι δεν θα φιλοξενήσει άτομα μη εμβολιασμένα. Το ίδιο και μια επιχείρηση εστίαση ή μια άλλη επιχείρηση που τυχόν θα ήθελε να προσλαμβάνει εργαζόμενου μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έχετε λάβει αποφάσει για τέτοια φαινόμενα που μπορούν να εμφανιστούν. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτής ε, της ερώτησης. Και για να μην μπερδευόμαστε με το ψηφιακό ε, πράσινο πάσο, είναι ένα πάσο διευκόλυνση και όχι διάκριση. Ο κ. Χρήσανδο Κωσελόγλου από τον ΑΛΦΑ εξετάζει η κυβέρνηση και τη μέθοδο του self-testing ή testing σε φαρμακεία. Σα είπα ότι οι λεπτομέρειε θα ανακοινωθούν τι επόμενε μέρε για τη στρατηγική αυτή, αξιοποιώντα και νέα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μα. Η κυρία Μαλία Κάτζο από το newsbob.gr. Το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου ανακοίνωσε χθε ότι το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η διάσκεψη των Αθηνών, μετ' 5, των μεσογειακών χωρών για το μεταναστευτικό. Καταλαβαίνουμε, η διάσκεψη θα γίνει σε επίπεδο υπουργών και παρουσία του Πρωθυπουργού. Τι επιδιώκει η Αθήνα στη διάσκεψη, Πρόκειται για χώρε που αντιμετωπίζουν κοινέ προκλήσει στο μεταναστευτικό. Προφανώ να ανταλλάξουν απόψει και να βρουν ένα κοινό βηματισμό εν ώψη και τη σχετική διαπραγμάτευση που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, από τη Δημοκρατία. Κυρία Εκπρόσωπε, η χώρα μα προτίθεται να θέσει θέμα κυρώσεων κατά τη Τουρκία στην επερχόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Κύριε Παπαγεωργίου, όπω ξέρετε, υπάρχει η έκθεση Μπορέλ που θα συζητηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στι 25 Μαρτίου. Η συμπεριφορά τη Τουρκία κρίνεται και αξιολογείται σε όλα τα επίπεδα. Θυμίζω ότι υπήρχε στα συμπεράσματα του περασμένου Δεκεμβρίου, τα οποία και αναμένουμε να επαναληφθούν, όρο ε, αποκλιμάκωσης για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών και να βγει την ομαλή συνέχισή του. Και θα κρυθεί προφανώ και για θέματα που άπτονται καθαρά τη ευρωτουρκική ατζέντα. Ο κύριο Νότη Ανανιάδη από το πρώτο πρόγραμμα τη ΕΡΑ. Η αντιπολίτευση σα κατηγορεί γιατί δεν συνταγογραφείτε τα τεστ. Έχετε κάποια απάντηση από αυτού. Σα είπα ότι εντό των ημερών θα ανακοινωθεί η νέα στρατηγική για τα τεστ και σα θυμίζω ότι έχει ήδη μπει πλαφόν και στα PCR και στα rapid test. Και επίση ότι υπάρχουν σε λειτουργία πλατφόρμες για τον εμβολιασμό και του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων σε επιχειρήσει και των ε, εκπαιδευτικών. Τελευταία προς το παρόν ερώτηση από τον κύριο Γιάννη Καντέλη από τον ΣΚΑΙ. Η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει αλλαγές στα μέτρα... πριν συνεδριάσει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Τελικά αυτές οι συνεδριάσει γίνονται... για να επικυρώσουν ήδη οι αποφάσει. αποφάσεις. Κύριε Καντέλη, έχω απαντήσει σε όλα αυτά από πριν. Και για τα μέτρα μίλησα για εργαλεία. Η... Τέλος.